Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα Smoke Talk του Think Biz Academy. Είμαι ο Κώστας Φασάκης και σήμερα θα μιλήσουμε για μεγάλα δεδομένα και τις σημαντικές προοπτικές που μπορεί να επιφέρει η αξιοποίησή τους στις επιχειρήσεις. Η δική μου πορεία με τα δεδομένα ξεκινάει το 2012, όπου στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων διερεύνησα τη διαχείριση γνώσης σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έπειτα, ανέλαβα την ανάλυση δεδομένων για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σε επιχειρήσεις ως Business Intelligence Analyst. Πρόσφατα, ολοκλήρωσα το διδακτορικό μου σχετικά με την εξόρυξη γνώσης από social media σε τουριστικούς προορισμούς. Σε αυτό, με τη χρήση τεχνητών ανάλυσης τοποθεσίας και μεγάλων δεδομένων, εξήγαγα σημαντική γνώση για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων στους προορισμούς αυτούς. Είναι γεγονός ότι διανύουμε μια digital εποχή, με το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού παγκοσμίως να είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο και στα κοινωνικά δίκτυα. Το σημερινό ψηφιακό περιβάλλον επιτρέπει τη διαφάνεια, τη συνεργασία και τη συνεργεία, με τα μεγάλα δεδομένα να αποτελούν βασική κινητήρια δύναμη για τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων. Η δύναμη και η αξία που μπορούν να προσδώσουν τα δεδομένα τους έχει δώσει το χαρακτηρισμό ως το νέο πετρέλαιο, με μία διαφορά όμως. Τα δεδομένα έναντι του πετρελαίου δεν θα σταματήσουν ποτέ να παράγονται. Τα δεδομένα παράγονται non-stop, 24/7 θα λέγαμε. Κάθε λεπτό παράγονται στις ψηφιακές εφαρμογές και τα social media και τα νέα δεδομένα. Μπορείτε χαρακτηριστικά να δείτε στην εικόνα εδώ πόσα δεδομένα δημιουργούνται από τους χρήστες μέσα σε ένα λεπτό για κάθε νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Για παράδειγμα, στο Instagram κάθε λεπτό ανεβαίνουν 55.140 φωτογραφίες και πάνω από 277.000 stories. Πλέον, έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο πόσα νέα δεδομένα παράγονται σε κάθε νέα ψηφιακή πλατφόρμα. Το ψηφιακό λοιπόν σύμπαν το οποίο ζούμε παράγει και συγκεντρώνει δεδομένα τα οποία έχουν φτάσει κατά προσέγγιση τα 44 zettabytes, όπου ένα zettabyte ισούται με ένα δις terabytes. Στην εικόνα εδώ μπορείτε να δείτε πόσο πολύ έχει αυξηθεί η αξία των δεδομένων για τις επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια. Τα δεδομένα προέρχονται από τη χρήση κινητών τηλεφώνων από όλους εμάς ακόμα περισσότερο. Οι τεράστια αυτή όλη δεδομένων έχουν εισάγει τον όρο Big Data, τα οποία είναι πληροφοριακά προσιακά στοιχεία μεγάλου μεγέθους, υψηλής ταχύτητας και έντονης ποικιλίας, τα οποία απαιτούν αποδοτικές και καινοτόμες μορφές επεξεργαστές πληροφορίας για την ενίσχυση της επίγνωσης και της λήψης αποφάσεων. Οι δύο κύριοι τύποι δεδομένων είναι τα δομημένα και τα μη δομημένα. Τα μη δομημένα δεδομένα, όπως είναι το ελεύθερο κείμενο και τα αρχεία πολυμέσων, φωτογραφίες, βίντεο, ήχος, αποτελούν το 80% των δεδομένων μιας επιχείρησης. Άρα αποτελούν τον κύριο όγκο πληροφορίας την οποία διαθέτει. Μέχρι πρότινος, οι διαθέσιμες τεχνολογικές λύσεις περιοριζόταν στην αποθήκευση και στη χειροκίνητη ανάλυσή τους. Τα δομημένα δεδομένα τώρα συνιστούν μόλις το 20% της διαθέσιμης πληροφορίας που διαθέτει μια επιχείρηση. Η εκθετική αύξηση των δεδομένων έχει οδηγήσει σε νέες προκλήσεις στη διαχείρισή τους. Οι τέσσερις κύριες προκλήσεις που έχει καθιερωθεί να αναφέρονται ως τα 4 δις που χαρακτηρίζουν τα μεγάλα δεδομένα είναι ο όγκος, volume, η ταχύτητα, velocity, η ποικιλία, variety και η αξιοπιστία, veracity. Στον όγκο αναφερθήκαν προηγουμένως. Η ταχύτητα τώρα αναφέρεται τόσο στη ταχύτητα παραγωγής των δεδομένων όσο και στην αναγκαιότητα γρήγορης επεξεργασίας τους. Η ποικιλία συνίσταται στους διαφορετικούς τύπους των δεδομένων προς ανάλυση και στις πηγές προέλευσής τους. Είτε προέρχονται από την αλληλεπίδραση ανθρώπων με μηχανές, είτε παράγονται απευθείας από μηχανές. Και τέλος, η αξιοπιστία των δεδομένων συνδέεται με την καθαρότητα της εξαγόμενης πληροφορίας, η απουσία της οποίας υπονομεύει την αξία που μπορεί να προκύψει μετά την επεξεργασία των δεδομένων. Το πρόβλημα της εκμετάλλευσης μεγάλων δεδομένων ξεκίνησε να λύνεται με την ανάπτυξη μεθόδων και τεχνητών αναζήτησης γνώσης μέσα από τεράστιους όγκους δεδομένων. Η πρόοδος των τεχνολογιών που υποστηρίζουν τη συλλογή μεγάλου όγκου δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση του κόστους αποθήκευσής τους και τις μεθόδους εξόρυξης γνώσης από αυτά, έχουν αναδείξει σημαντικές προοπτικές για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Ήδη, τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των υπηρεσιών και των προϊόντων για τη διαχείριση και την ανάλυση μεγάλων δεδομένων αυξάνεται ραγδαία. Βλέπετε στις δύο εικόνες τη ραγδαία αύξηση των υπηρεσιών αυτών από το 2012 έως το 2019. Στην ανάπτυξη αυτή, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε την πρόοδο των σύγχρονων εργαλείων επιχειρηματικής ευφυΐας, τα οποία επιτρέπουν την εξόρυξη γνώσης από την ανάλυση μεγάλων δεδομένων, κυρίως μέσω της οπτικοποίησής τους σε διαδραστικό και εύχριστο τρόπο σε πραγματικό χρόνο.
Για τη συγκέντρωση και την αποτελεσματική διαχείριση των μεγάλων δεδομένων, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε συνδυασμό τεχνολογικών λύσεων. Σήμερα, η συλλογή, η αποθήκευση και η προστασία δεδομένων γίνεται με πολύ χαμηλότερο κόστος, αφού δεν υπάρχουν πλέον οι οικονομικοί και οι τεχνολογικοί περιορισμοί που υπήρχαν παλαιότερα στη χρήση των απαραίτητων υπολογιστικών πόρων. Είναι γεγονός ότι η αυξημένη επεξεργαστική ισχύ και η εξέλιξη των αποθηκευτικών μέσων έχουν εξελιχθεί και ενισχυθεί σημαντικά λόγω της αξιοποίησης του cloud computing. Έχοντας λοιπόν εισέλθει στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, τα δεδομένα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις. Η εξέλιξη των δικτύων, των πλατφορμών και της ψηφιακής τεχνολογίας έχει αλλάξει πλήρως καθοριστικούς παράγοντες της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Για τον λόγο αυτό, η εκμετάλλευση των δεδομένων μπορεί να αποτελέσει οδηγό για τον growth των επιχειρήσεων. Ας ξεκινήσουμε όμως από την αρχή. Τα δεδομένα ορίζονται ως η ανεξάρτητη πληροφορία. Η πληροφορία με τη σειρά της είναι δεδομένα τα οποία έχουν τύχη εξεργασίας για να γίνουν χρήσιμα και να μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως το ποιος, τι, πού και πότε. Ως εκ τούτου, πληροφορία είναι δεδομένα τα οποία υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ τους. Γνώση έχουμε όταν κάποιος μπορεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήσεις για το πώς. Ενώ σοφία είναι αξιολογημένη κατανόηση η οποία δίνει απαντήσεις σε ερωτήσεις της μορφής γιατί και πότε. Πώς όμως γίνεται να εξάγει γνώση μια επιχείρηση από τα δεδομένα? Σίγουρα όχι απλά συλλέγοντας άπειρα δεδομένα, κοιτώντας τα απλώς ή αγοράζοντας ένα εργαλείο business intelligence. Μια τυπική διαδικασία ανάλυσης δεδομένων ξεκινάει το να ορίσουμε ένα πρόβλημα της επιχείρησης. Αφού το ορίσουμε, εντοπίζουμε τα δεδομένα τα οποία μπορούν να δώσουν απαντήσεις σε αυτό και προχωράμε στο καθάρισμα, τη μετατροπή και την ανάλυση τους, ώστε να φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε να οπτικοποιήσουμε σε απλά και εύχριστα visuals τα αποτελέσματα τα οποία μας μπορούν να μας οδηγήσουν σε μια ορθή και γρήγορη λήψη απόφασης. Το τρέχον τοπίο του business intelligence, δηλαδή της διαδικασίας για συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων για τεκμήριση γνώσης της επιχειρήσης, αλλάζει ραγδαία. Οι περισσότεροι οργανισμοί σήμερα είναι σε θέση να συσσωρεύσουν ένα εντυπωσιακό όγκο δεδομένων. Ωστόσο, μόνο μερικοί από αυτούς μπορούν να μετατρέψουν αυτά τα δεδομένα σε πληροφορίες και εν συνεχεία σε επιχειρηματικές αποφάσεις. Πλέον, οι νέες τεχνολογίες business intelligence επιτρέπουν την επίλυση πολλών προκλήσεων του παρελθόντος. Η σημαντικότερη δυνατότητα που δίνουν πλέον τα business intelligence εργαλεία είναι τα advanced analytics. Με την εκθετική ανάπτυξη των δεδομένων, οι οργανισμοί πρέπει να υιοθετήσουν predictive και prescriptive analytics για να μετατρέψουν τα ανεπεξεργαστά δεδομένα σε σημαντικές και ενεργές πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων. Τα παραδοσιακά αναλυτικά στοιχεία όπως τα descriptive και τα diagnostic analytics απαντούν στο τι και γιατί συνέβη κάτι, αφού μπορούν να παρέχουν μόνο ιστορικές πληροφορίες και δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τα απαραίτητα μη δομημένα δεδομένα. Με την υποστήριξη της τεχνολογίας AI και της μηχανικής μάθησης, τα προηγμένα αναλυτικά στοιχεία, όπως τα descriptive και prescriptive analytics, εκμεταλλεύονται τεράστιες ποσότητες δεδομένων και επιτρέπουν μια προσέγγιση για το μέλλον από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Αυτές οι τεχνολογίες όχι μόνο προβλέπουν τα μελλοντικά αποτελέσματα, αλλά και προτείνουν την καλύτερη πορεία δράσης, αφού μπορούν να προβλέψουν τι θα συμβεί και πώς θα μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι συγκεκριμένο. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων μπορούν να αφιερώσουν λιγότερο χρόνο για την ανάλυση δεδομένων και περισσότερο χρόνο για να αποκτήσουν νόημα από αυτά. Πολλά εργαλεία και πλατφόρμες επιχειρηματικής ευφυΐας βελτιστοποιούν τη διαδικασία ανάλυσης. Αυτό διευκολύνει τους ανθρώπους να δουν και να κατανοήσουν τα δεδομένα χωρίς τεχνική τεχνογνωσία, ώστε να σκάψουν ήδη τα δεδομένα αυτά. Υπάρχουν πολλές διαθέσιμες πλατφόρμες business intelligence για αναφορές ad hoc, οπτικοποίηση δεδομένων και δημιουργία προσαρμοσμένων πινάκων ελέγχου για πολλαπλά επίπεδα χρηστών. Ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους παρουσίασης του business intelligence είναι μέσω της οπτικοποίησης δεδομένων. Η οπτικοποίηση δεδομένων ή data visualization είναι επί της ουσίας η αποτελεσματική επικοινωνία με δεδομένα. Οι άνθρωποι θυμούνται τις εικόνες πολύ καλύτερα από τις λέξεις, ειδικά για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Σύμφωνα λοιπόν με το Picture Superiority Effect, όταν παρέχονται πληροφορίες σε κάποιον ως κείμενο με εικόνες, το 65% των πληροφοριών θα το θυμάται για μετά από 3 ημέρες, ενώ το 10% των πληροφοριών αυτών θα το θυμάται όταν χρησιμοποιείται μόνο κείμενο ή ήχος. Πολλά εργαλεία και πλατφόρμες business intelligence βελτιστοποιούν τη διαδικασία ανάλυσης. Αυτό διευκολύνει τους ανθρώπους να δουν και να κατανοήσουν τα δεδομένα τους. Πολλές από αυτές τις διαθέσιμες πλατφόρμες δίνουν δυνατότητα για αναφορές ad hoc, οπτικοποίηση δεδομένων και δημιουργία προσαρμοσμένων πινάκων ελέγχου για πολλαπλά επίπεδα χρηστών. Αρκετές επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν outsiders στην κόρση του ανταγωνισμού, έχουν επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο επειδή κατάφεραν να μετατρέψουν τους τεράστιους όγκους δεδομένων σε γνώση. Ταυτόχρονα,
η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων έχουν κολλήσει στη μέση αυτής της εξέλιξης, συνδέοντας όπως νέων και διαφορετικών τύπων δεδομένων χωρίς στρατηγική για την ανάλυση τους ή την ανάληψη δράση από τα ευρήματά τους. Το παραδοσιακό business intelligence εστίαζε κυρίως στο να περιμένουν οι χρήστες γρήγορα απλές απαντήσεις σε βασικές ερωτήσεις. Παραδείγματος χάρη, ένας marketing manager να χρησιμοποιεί ένα παραδοσιακό εργαλείο για να μπορέσει να απαντήσει ερωτήσεις σχετικά με το κόστος απόκτησης ενός πελάτη σε μια ολοκληρωμένη καμπάνια. Αυτή σίγουρα είναι μια ερώτηση που μπορεί να τεθεί και να είναι σημαντικό να αναλυθεί, πηγαίνοντας σε δεδομένα προς τα πίσω, αλλά δεν δημιουργεί μεγάλο πλεονέκτημα για το μέλλον της επιχείρησης μόλις δοθεί η απάντηση σε αυτό. Σήμερα, μια επιχείρηση μπορεί να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση με δεδομένα και μάλιστα να απαντήσει και σε ερωτήσεις που δεν ξέρει καν ότι είχε. Αν έχει συλλέξει σωστά τα δεδομένα, έχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να απαντήσει σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Το μυστικό της επιτυχίας στην εποχή των δεδομένων είναι η εκμάθηση της δημιουργικής χρήσης τους για την επίλυση ενός ευρύτερου φάσματος προβλημάτων. Ποια είναι όμως τα ωφέλη που μπορούν να έχουν οι data-driven επιχειρήσεις? Αρχικά, μπορούν να σχεδιάζουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Με τη δυνατότητα να μετρούν την ικανοποίηση των πελατών μέσω των αναλυτικών στοιχείων, έχουν τη δύναμη να δίνουν στους πελάτες αυτό το οποίο επιθυμούν. Με μεγάλη ανάλυση δεδομένων, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις δημιουργούν νέα προϊόντα για την κάλυψη των αναγκών των πελατών τους. Εν συνεχεία, αναδεικνύει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του εντοπισμού αναδυόμενων απειλών, ευκαιριών και τάσεων. Με τη χρήση αυτής της γνώσης, επιτρέπεται η αλλαγή των επιχειρηματικών προτεραιοτήτων, η είσοδος σε νέες αγορές και η λήψη άλλων στρατηγικών αποφάσεων. Ένα άλλο αρκετά σημαντικό όφελος είναι η διαχείριση ρίσκου. Με την προσομοίωση μελλοντικών σεναρίων αγοράς, την παρακολούθηση και συμμόρφωση με τους παγκόσμιους κανονισμούς, υπάρχει δυνατότητα επίτευξης μέγιστων ωφελών με ελάχιστο κίνδυνο. Ένα άλλο όφελος σχετίζεται με την βελτιστοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών. Η ανάλυση των άλλων δεδομένων χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για τον εξορθολογισμό των επιχειρηματικών διαδικασιών. Παραδείγματος χάρη, οι έμποροι ελληνικής μπορούν να βελτιστοποιήσουν το απόθεμά τους βάσει προβλέψεων που δημιουργούνται από τις στάσεις αναζήτησης στο διαδίκτυο, τα δεδομένα κοινωνικών δικτύων και οι προβλέψεις του καιρού. Ένα από τα σημαντικότερα ωφέλη, θα μπορούσα να πω, είναι η κατανόηση και η στόχευση των πελατών. Η δημιουργία λεπτομερών προφίλ των αναγκών, των επιθυμιών και των τάσεων των πελατών μπορεί να οδηγήσει στο σχεδιασμό νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, τη μετατόπιση των ροών της αλυσίας εφοδιασμού και τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας και της αφοσίωσης των πελατών. Η αποτελεσματική χρήση δεδομένων είναι πιθανόν και ένας από τους λόγους για τους οποίους η Amazon, η μεγαλύτερη μάρκα, θα μπορούσαμε να πούμε, ηλεκτρονικού εμπορίου σήμερα. Η Amazon έχει βασιστεί στην ανάλυση δεδομένων για να προβλέψει ποια προϊόντα είναι πιο πιθανό να αγοράσουν οι πελάτες. Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα των πελατών, μπορεί να προσδιορίσει τη στιγμή της ημέρας που οι πελάτες αγοράζουν περισσότερο. Με βάση αυτά τα δεδομένα, μπορεί να προσαρμόσει αναλόγως τις τιμές και να λάβει ακόμα περισσότερες πωλήσεις. Στην πραγματικότητα, σε μία περίοδο 24 ώρων, η Amazon μπορεί να αλλάξει την τιμή ενός προϊόντος έως και 8 φορές. Πλέον, οι πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις είναι αυτές οι οποίες είναι data driven. Έχουν δηλαδή καταφέρει να εκδημοκρατήσουν μεγάλα δεδομένα και αποδεδειγμένα να έχουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και αξία χρησιμοποιώντας αυτά. Είναι φανερό ότι αυτές είναι οι επιχειρήσεις που κάνουν και τις ράψεις ολόκληρους κλάδους. Εταιρείες όπως είναι το Uber, το Netflix, το Alibaba, η Amazon και το Airbnb έχουν καταφέρει να κάνουν disruption σε ολόκληρους κλάδους. Πώς? Με τη χρήση μεγάλων δεδομένων. Η Amazon είναι η μεγαλύτερη εταιρεία ελληνικής πώλησης, αλλά δεν παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες. Το Alibaba είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διαδικτυακού εμπορίου στον κόσμο, αλλά δεν έχει αποθέματα. Το Airbnb είναι ο μεγαλύτερος πάροχος διαμονής στον κόσμο, αλλά δεν διαθέτει καμία κινητή περιουσία. Ενώ το Facebook είναι ο πιο δημοφιλής κάτοχος περιεχομένου, αλλά δεν δημιουργεί περιεχόμενο. Το να βασίζεται μια εταιρεία σε δεδομένα απαιτεί αλλαγή κουλτούρας. Η δέσμευση για τη χρήση δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων αφορά όλα τα μέλη της ομάδας. Η data-driven νοοτροπία απαιτεί μια κουλτούρα που συνδυάζει διάφορα στοιχεία, όπως η συλλογή δεδομένων υψηλής ποιότητας και ευρείας πρόσβασης, η παιδεία δεδομένων, αλλά και οι κατάλληλες διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων βασισμένων στα δεδομένα. Είναι επιτακτική ανάγκη οι επιχειρήσεις να κατανοήσουν τη σημασία της συλλογής δεδομένων από κάθε πηγή που μπορούν. Ακόμα και αν δεν γνωρίζουν ποιες ερωτήσεις θα απαντήσουν με δεδομένα, πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτά. Πρέπει να σταματήσουν να υποβάλλουν παραδοσιακές ερωτήσεις στα δεδομένα, αλλά να αξιολογήσουν τι είδους πληροφορίες θα τους ξεχώριζαν πραγματικά από τον ανταγωνισμό. Θα χρειαστεί να συνειδητοποιήσουν ότι υπάρχει τρόπος να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα για να απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις. Μπορεί να μην γνωρίζουν πώς θα μοντελοποιήσουν την απάντηση σε μία από αυτές τις μεγάλες ερωτήσεις ακόμα, αλλά αν δεν δεσμευτούν στα δεδομένα δεν θα φτάσουν ποτέ εκεί.
Θα χρειαστεί να εξερευνήσουν νέες ερωτήσεις και να δουν τι λένε τα δεδομένα τους. Οι απαντήσεις που χρειάζονται υπάρχουν εκεί, αφού έχουν όλες τις πληροφορίες τις οποίες χρειάζονται. Πρέπει όμως να δεσμευτούν προς αυτή την κατεύθυνση. Στο data-driven λοιπόν κόσμο τον οποίο περιγράψαμε, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδους μπορούν να αξιοποιήσουν τα μεγάλα δεδομένα ως ένα πόρο για την εκμεύση σημαντικής γνώσης, η οποία μπορεί να αποτελέσει οδηγό για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Μέσω αυτής μπορούν να ενισχύσουν την καινοτομία τους και την ανταγωνιστικότητά τους έναντι των ανταγωνιστών. Το πρώτο βήμα είναι να αντιληφθούν την αξία που μπορούν να προσφέρουν τα μεγάλα δεδομένα και να ξεκινήσουν να δομούν μια στρατηγική απόκτηση της data-driven κουλτούρας, η οποία αποτελεί τη βάση για το χτίσιμο μιας data-driven επιχείρησης. Εύχομαι καλή ανάλυση δεδομένων και καλά αποτελέσματα.